Α Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, θα διαβάσουμε τα εδάφια 7 με 12. Ο Παύλος γράφει, αλλά σταθήκαμε γλυκείς ανάμεσά σας, όπως η τροφός περιθάλπει τα δικά της παιδιά. Έτσι, έχοντας ένθερμη αγάπη προς εσάς, έχουμε ευχαρίστηση να μεταδώσουμε όχι μονάχα το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας, για το λόγο ότι σταθήκατε αγαπητοί σε μας. Επειδή θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο μας και τον μόχθο, δεδομένου τη νύχτα και η μέρα εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς, κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Εσείς είστε μάρτυρες, και ο Θεός, ότι με όσιο τρόπο και δίκαιο και άμεμπτο φερθήκαμε σε εσάς που πιστεύετε. Καθώς ξέρετε ότι κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, όπως ο πατέρας στα δικά του παιδιά, σας προτρέπαμε και παρηγορούσαμε. Και διαμαρτυρόμασταν να περπατήσετε αντάξια του Θεού που μας προσκαλεί στη δική του βασιλεία και δόξα. Τώρα, το κείμενό μας σήμερα μας λέει κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να είναι οι χριστιανοί ηγούμενοι, οι ποιμένες. Και κάποιοι μπορούν να πούνε, εντάξει, εγώ δεν είμαι ποιμένας, εγώ δεν είμαι κάποιος διδάσκαλος εκκλησίας, οπότε τι με νοιάζει. Να σας πω, ακόμη και αν δεν είστε, πρέπει να ξέρετε ποιον να ακούτε. Και πρέπει επίσης ο ποιμένας ή δάσκαλος να είναι υπόλογος σε εσάς, επειδή πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια. Τώρα, η Καινή Διαθήκη δίνει αρκετές λέξεις ή μάλλον έχει συγκεκριμένη ορολογία όσον αφορά τους πνευματικούς ηγέτες και υπάρχουν πολλά μπορούμε να πούμε για τους όρους που χρησιμοποιούνται. Παραδείγματος χάρη, κάποιες φορές αποκαλούνται ποιμένες, δηλαδή βοσκοί. Στις πράξεις, κεφάλαιο 20, ο Παύλος λέει «Να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού που απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ο ποιμένας καθοδηγεί το ποίμνιο, ταΐζει το ποίμνιο, προστατεύει το ποίμνιο από τους λύκους κτλ. Μερικές φορές αποκαλούνται οικονόμοι. Α Κορινθίους κεφάλαιο 4 λέει «Οι υπηρέτες του Χριστού είναι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού», δηλαδή να εποπτεύει και να προστατεύει την αλήθεια του Θεού. Κάποιες φορές αποκαλούνται κήρυκες. Και αυτός ο όρος εμένα προσωπικά μου έχει φανεί πολύ σημαντικός στη διακονία μου, επειδή ένας κήρυκας, ο τελάλης που λέγαμε, είναι ο άνθρωπος που παίρνει το μήνυμα από το βασιλιά και πάει στο λαό και λέει «Ακούστε τι έχει να πει ο βασιλιάς». Και αυτός ο όρος είναι σημαντικός για μένα, επειδή η δουλειά του κήρυκα δεν ήταν να δει πως οι άνθρωποι θα πιστεύανε το μήνυμα. Αν δεν πιστέψουν το μήνυμα του βασιλιά, αυτό δεν είναι πρόβλημα του κήρυκα, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους. Δεν ήταν δουλειά του να κάνει το μήνυμα αρεστό στο λαό. Όταν επέστρεφε στον βασιλιά, ο βασιλιάς δεν θα ρώταγε πόσοι πιστέψαν αυτά που είπες. Αυτό που θα ρώταγε θα ήταν ανακοίνωσες το μήνυμα πιστά, όπως σου είπα να το κηρύξεις. Έτσι, αυτό προσπαθώ να κάνω, όταν κηρύττω. Υπάρχουν πολλοί ακόμα όροι που χρησιμοποιούνται για τους ποιμένες, για τους κήρυκες στην Καινή Διαθήκη. Και στο σημερινό κείμενο χρησιμοποιεί δύο εικόνες. Δύο πολύ πιο οικίες και πολύ πιο στενές αναλογίες. Πρώτα μιλάει για τον ποιμένα ως μητέρα και μετά ως πατέρα. Γιατί το κάνει αυτό? Νομίζω προσπαθεί να δώσει έμφαση στην αγάπη του ποιμένα, μιλώντας για την αγάπη που έχει ένας γονέας για το παιδί του. Στο Α Κορινθίους κεφάλαιο 13 λέει «Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα μπρούτζος που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει». Βασικά λέει «Αν κηρύττω, αλλά δεν έχω αγάπη, είναι απλά θόρυβος. Είναι μάταιο». Λέει «Και αν έχω προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα». Οπότε νομίζω ο Παύλος εδώ πέρα τονίζει τη σπουδαιότητα της αγάπης από τον ποιμένα προς το ποιμνιό του. Τώρα, γιατί μιλάει αυτό το θέμα ο Παύλος? Ας θυμηθούμε τι γίνεται εδώ πέρα, ποιο είναι το γενικό μας πλαίσιο. Ο Παύλος είχε πάει στη Θεσσαλονίκη και εκεί είχε ξεκινήσει μια εκκλησία, αλλά έπρεπε να φύγει ξαφνικά, απροσδόκητα. Και αυτό το γεγονός ίσως να παρακίνησε κάποιους ανθρώπους να πούνε πως ο Παύλος δεν ήταν
Γνήσιος, ποιμένας που αγαπούσε το ποίμνιο, ότι το έβαλε στα πόδια μόλις τα πράγματα δυσκολέψανε. Υπήρχαν πολλοί θρησκευτικοί απατεώνες εκείνο τον καιρό, όπως υπάρχουν και σήμερα. Οπότε, ίσως κάποιοι να λέγανε άσχημα πράγματα για τον Παύλο, επειδή είχε αφήσει την εκκλησία, είχε εγκαταλείψει την εκκλησία. Και εδώ πέρα ο Παύλος απαντάει σε αυτές τις κατηγορίες, ή τουλάχιστον πιθανές κατηγορίες. Τουλάχιστον σκέφτεται ότι μπορεί να λένε τέτοια πράγματα για αυτόν. Και την περασμένη εβδομάδα, στα εδάφια 1 με 6, μιλούσε για τη διακονία του ανάμεσά τους και τους υπενθύμιζε για το πώς δεν ήταν ο χαρακτήρας του. Και στα εδάφια σήμερα, εδάφια 7 με 12, τους υπενθυμίζει πώς ήταν ο χαρακτήρας του. Και τους καλεί να θυμηθούν το χαρακτήρα του. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, τους είπε αυτά που έκανα δεν ήταν από πλάνη, δεν προσπαθούσε να αρέσει σε ανθρώπους, δεν χρησιμοποιούσε κολακία, δεν ήταν πλεονέκτης, δεν προσπαθούσε να τους πάρει τα λεφτά ή τίποτα τέτοιο. Και τους έλεγε το ξέρετε αυτό, το θυμάστε αυτό. Και τώρα τους λέει θυμάστε πως ήμουν ανάμεσά σας. Ήμουν σαν μητέρα σε εσάς. Και ήμουν επίσης και σαν πατέρα σε εσάς. Και το ξέρετε αυτό, το θυμάστε αυτό. Τους καλεί να θυμηθούν το χαρακτήρα του για να μην πιστεύουν τις διάφορες κατηγορίες. Τώρα, να σημειώσω δύο πράγματα στα γρήγορα πριν κοιτάξουμε το κείμενο. Κάτι που τόνισα την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι σημαντικό, και αυτό θέλω να το ξαναναφέρω τώρα. Το άτομο που δεν ανήκει σε κάποια εκκλησία, αυτός που δεν είναι μέλος κάποιας εκκλησίας, αλλά ακούει απλώς κηρύγματα στο ίντερνετ ή σε CD, οποιοσδήποτε που δεν ανήκει σε μια ομάδα χριστιανών, δεν μπορεί να έχει τη σχέση για την οποία μιλάει εδώ πέρα ο Παύλος. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η σχέση γονέα-παιδιού, δεν γίνεται να έχεις μια στενή, οικία σχέση με κάποιον που τον βλέπεις σπάνια ή που δεν τον βλέπεις ποτέ. Δεν μπορείς να έχεις τέτοια σχέση με κάποιον που δεν γνωρίζεις, με κάποιον που απλά τον ακούς στο ίντερνετ. Οπότε πρέπει να υπάρχει προσωπική σχέση. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει εδώ πέρα ο Παύλος. Δεύτερον, κάποιος μπορεί να ρωτήσει σχετικά με αυτό το κείμενο. Πώς γίνεται, είναι κάπως παράξενο που ο Παύλος μιλάει για το πώς ήταν σαν μητέρα και σαν πατέρας. Πώς γίνεται κάποιος να είναι και μητέρα και πατέρας αυτούς τους ανθρώπους. Η απάντηση είναι, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που έχει μια μητέρα που πρέπει να έχει ο ποιμένας και κάποια χαρακτηριστικά που έχει ο πατέρας που πρέπει να έχει ο ποιμένας. Πρέπει να πράττει ανάλογα. Και πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Γι' αυτό τα παιδιά έχουν πατέρα και μητέρα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο. Τώρα, ο Παύλος εδώ θα δώσει έμφαση στην γλυκύτητα και τη φροντίδα μιας μητέρας προς το μωρό της. Και επίσης τη δύναμη και την καθοδήγηση του πατέρα. Και πρέπει να υπάρχει ισορροπία εδώ πέρα. Και ένας ποιμένας πρέπει να έχει ισορροπία εδώ. Επειδή αν τίνει από τη μια πλευρά ή από την άλλη, θα υπάρξουν προβλήματα. Οπότε, ας κοιτάξουμε το κείμενό μας. Το εδάφιο 7 θα προσέξετε ότι ξεκινάει με τη λέξη «αλλά», επειδή συνεχίζει τη σκέψη του εδαφίου 6, είναι σε αντίθεση με αυτό που είπε στο εδάφιο 6, όπου λέει «θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει βάρος ως Απόστολοι του Χριστού». Τους λέει «θα μπορούσε να είχε πει, κοιτάξτε, εμείς είμαστε Απόστολοι του Χριστού, άρα πρέπει να κάνετε αυτά που σας λέμε και να μας δίνετε αυτά που σας λέμε, χρωστάτε τη σωτηρία σας εμάς και θα μπορούσε να τους επιβαρύνει», κάτι που δεν το έκανε. Αλλά, αντιθέτως, σταθήκαμε γλυκείς ανάμεσά σας, όπως η τροφός περιθάλπει τα δικά της τα παιδιά. Γλυκείς, στο αρχαίο κείμενο λέει ήπιοι. Στο Β' Τιμόθεο κεφάλαιο 2 λέει «ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς όλους». Ο Παύλος τους υπενθυμίζει, όταν ήμασταν μαζί σας, και όχι μόνο εγώ μαζί με τον Σίλα και τον Τιμόθεο, όταν ήμασταν μαζί σας, δεν ήμασταν υβριστικοί, δεν προσπαθούσαμε να σας εκμεταλλευτούμε, δεν ήμασταν σκληροί, αλλά ήμασταν ήπιοι, γλυκείς, πράοι, τρυφεροί, ευγενικοί, ευαίσθητοι. Σκεφτόμουν πως το να είσαι έτσι είναι να είσαι σαν τον Χριστό. Πόσο συχνά ο Χριστός έπρεπε να αντιμετωπίσει τους ίδιους 12 μαθητές που έλεγαν πράγματα τόσο άκυρα και κάνανε πράγματα τόσο άκυρα. Και ο Ιησούς δεν τους κοπάνεγε στο κεφάλι κάθε φορά. Έλεγε εντάξει, ας προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε κάποια σειρά. Να τους βοηθήσω να οριμάσουν. Πόσο συχνά ο Θεός
είναι γλυκός μαζί μας όταν θα μπορούσε να μας κοπανίσει για τα πράγματα που κάνουμε, αλλά είναι υπομονετικός απέναντι μας και μας δίνει πράγματα που δεν αξίζουμε. Και ο Παύλος λέει, ήμασταν ήπιοι ανάμεσά σας. Πόσο ήπιοι? Όπως η τροφός που περιθάλπει τα δικά της τα παιδιά. Να κάνω μια γρήγορη υποσημείωση σχετικά με τη λέξη τροφό, που σημαίνει αυτή που θυλάζει. Κάποιοι λένε, εδώ πέρα δεν μιλάει για μητέρα, μιλάει εδώ πέρα για κάποια παραμάνα. Αλλά δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό, επειδή λέει η τροφός που περιθάλπει τα δικά της τα παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι μιλάει για τη μητέρα εδώ πέρα, που τρέφει τα δικά της τα παιδιά. Οπότε, από όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, από τις οποίες θα μπορούσε ο Παύλος να διαλέξει για να μιλήσει για τις σχέσεις του ανάμεσά τους, επιλέγει την πιο τρυφερή και γλυκιά σχέση που υπάρχει στον κόσμο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη σχέση σαν αυτή. Σαν τη μητέρα που θυλάζει το μωρό της. Και αυτό που λέει ο Παύλος εδώ είναι το εξής. Και αυτό είναι σε αντίθεση με όλα όσα έχει πει στα προηγούμενα 6 εδάφια. Λέει, όταν ήρθαμε δεν ήμασταν τυραννικοί. Δεν ζητούσαμε να ευνοήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά αντιθέτως δώσαμε από τον εαυτό μας. Λέει, σαν τροφός που περιθάλπει τα δικά της τα παιδιά. Η αρχαία λέξη εδώ πέρα είναι θάλπη, που βγαίνει από τη θαλπορή. Κυριολεκτικά σημαίνει το να ζεσταίνεις κάτι με τη θερμότητα του σώματός σου. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στο Δευτερονόμιο, στη μετάφραση των 70, για ένα πουλί, για τη μητέρα που βάζει τα φτερά της επάνω από τους νεοσούς ή τα αυγά για να τα κρατήσει ζεστά. Αυτό εννοεί ο Παύλος. Λέει, θα μπορούσα να πω, εγώ είμαι ο Απόστολος και θα κάνετε αυτά που σας λέω. Αλλά δεν ήμουνα έτσι. Ήμουνα γλυκός ανάμεσά σας και σας φρόντισα σαν παιδιά μου. Και το πάει παραπέρα στο εδάφιο 8. Έτσι, έχοντας ένθερμη αγάπη προς εσάς, έχουμε ευχαρίστηση να μεταδώσουμε όχι μονάχα το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας, για το λόγο ότι σταθήκατε αγαπητοί σε εμάς. Λέει, είχαμε ένθερμη αγάπη προς εσάς. Δεν είχε αγάπη για τα λεφτά τους, δεν είχε αγάπη για το τι μπορούσε να πάρει από αυτούς, δεν είχε αγάπη για τα πράγματά τους. Λέει, έχουμε ένθερμη αγάπη προς εσάς. Εσάς αγαπάμε. Και δεν σας δώσαμε μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά σας δώσαμε, λέει, τις δικές μας τις ψυχές. Δεν ήταν απλά το καθήκον μας. Ο Θεός μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, οπότε το κάναμε. Όχι. Σας δώσαμε τις ψυχές μας. Είχαμε αγάπη, ένθερμη αγάπη. Στοργή που έχει μια μητέρα που ταΐζει το παιδί της. Όπως μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της από αγάπη. Σκεφτόμουν την αγάπη που έχει μια μητέρα που θυλάζει το μωρό της και θυμήθηκα πως η Ιλιάνα είναι τώρα 16 μηνών και μόλις τώρα έχει σταματήσει εντελώς το θυλασμό. Και ήταν κάτι που έγινε βαθμιαία. Σε κάποια φάση σταματάει να πίνει το βρεφικό γάλα και θέλει περισσότερο το μπουκάλι. Και πριν μερικούς μήνες ήταν στο σημείο που αν ήθελε γάλα μέσα στην ημέρα έπινε από το μπουκάλι. Αλλά τη νύχτα, όταν η Σταυρούλα την έβαζε για ύπνο, τη θύλαζε. Και με αυτόν τον τρόπο η Ιλιάνα αποκοιμιόταν. Οπότε αυτό που κάναμε είναι συγχρόνως, η Σταυρούλα έβαζε την Ιλιάνα για ύπνο και εγώ έβαζα την Ελισάβετ για ύπνο. Και μια μέρα, δεν θυμάμαι γιατί, αλλά η Ελισάβετ ήθελε η μαμά να τη βάλει για ύπνο. Δεν ήθελε εμένα. Κανένα πρόβλημα. Και η Σταυρούλα να μου λέει, ναι, αλλά πρέπει να βάλω για ύπνο την Ιλιάνα. Και της λέω, εντάξει, πολλές φορές πίνει από το μπουκάλι. Οπότε θα δώσω εγώ γάλα στην Ιλιάνα και πήγαινε εσύ και βάλει για ύπνο την Ελισάβετ. Και βλέπω τη Σταυρούλα. Αρχίζουν να τρέχουν τα δάκρυα και της κάνω, τι έγινε. Και μου κάνει, θέλω να θυλάσω την Ιλιάνα. Και της κάνω, εντάξει, θα της βάλεις και δύο για ύπνο. Βάλε πρώτα την Ιλιάνα και μετά την Ελισάβετ. Η Ιλιάνα την πλήρωνε για να το κάνει? Όχι. Μήπως η Ιλιάνα την επιδοκίμαζε και της έλεγε, μπράβο ρε μαμά που μου δίνεις γάλα? Όχι. Της έδινε η Ιλιάνα κάποιο μισθό? Είχε Σταυρούλα κάποια απολαβή? Έβγαζε κάποιο κέρδος? Όχι. Αυτό που της έδινε η Ιλιάνα ήταν άϊπνες νύχτες και βρώμικες πάνες. Οπότε γιατί το έκανε? Επειδή την αγαπούσε. Αυτό ήταν.
Αυτό, δεν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό, δεν υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Αυτό ήταν. Αγαπάει το παιδί της. Και ο Παύλος λέει, έτσι ήμασταν εμείς. Κάναμε αυτά που κάναμε επειδή είχαμε ένθερμη αγάπη προς εσάς. Ήσασταν αγαπητοί σε εμάς. Και λέει, μεταδώσαμε τις ίδιες ψυχές μας. Δεν μεταδώσαμε μόνο το Ευαγγέλιο. Δώσαμε τις ψυχές μας ξανά. Όπως η μητέρα που αλλάζει όλη της τη ζωή για το παιδί της. Ειδικά άμα είναι μωρό, τι γίνεται. Το μωρό πεινάει. Ναι, ξέρεις κάτι, αλλά δεν είναι ώρα για φαγητό ακόμα. Όχι. Ταΐζεις το μωρό. Το μωρό νιστάζει. Ναι, αλλά δεν είναι ώρα για ύπνο ακόμα. Όχι. Η μητέρα προσαρμόζει τη ζωή της στο μωρό. Και ο Παύλος λέει, εμείς δώσαμε τις ψυχές μας για σας. Όπως η μητέρα δίνει τη ζωή της για το μωρό της. Είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό το λόγο, δεν θέλω να ξεφύγω τώρα, αλλά γι' αυτό το λόγο είναι τόσο φρικιαστικό και αειδιαστικό όταν σκεφτόμαστε τις εκτρώσεις. Επειδή είναι φυσιολογικό για μια μητέρα να αγαπάει το παιδί της και να δίνει τη ζωή της για το παιδί της. Αλλά αντιθέτως βλέπουμε μητέρες που σκοτώνουν τα παιδιά τους για το δικό τους συμφέρον. Αλλά δεν θα συνεχίσω σε αυτό το θέμα. Εδάφιο 9. Ο Παύλος λέει, επειδή θυμάστε αδελφοί τον κόπο μας και τον μόχθο, δεδομένου ότι νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς, κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Κάποιοι παίρνουν αυτό το εδάφιο για να πούνε ότι οι διδάσκαλοι, οι ποιμένες, δεν πρέπει να πληρώνονται. Πρέπει να έχουν δική τους δουλειά, κανονική δουλειά, ό,τι και αν είναι κανονική τέλος πάντων, και παράλληλα να διδάσκουν. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό θέμα του Παύλου εδώ πέρα. Πολλές άλλες φορές και σε άλλες επιστολές, ο Παύλος λέει πως για τα άτομα που κηρύττουν πρέπει να υπάρχει υποστήριξη και πως θα πρέπει να πληρώνονται, όπως το Α Κορινθίους κεφάλαιο 9. Λέει, ποιος εκστρατεύει ποτέ με δικά του έξοδα. Ποιος φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώει από τον καρπό του. Ποιος ποιμένει πίμνιο και δεν πίνει από το γάλα του πιμνίου. Δεν βάζεις φήμωτρο στο στόμα του βοδιού που αλωνίζει και τόνισε πως ακόμη και ο Κύριος είπε πως αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα ο ίδιος ο Παύλος δεν είχε κανένα πρόβλημα στο να δεχτεί υποστήριξη και βοήθεια από εκκλησίες που μπορούσαν να τον βοηθήσουν, αλλά ο Παύλος ποτέ δεν ζητούσε λεφτά από αυτούς που είχαν μόλις γίνει χριστιανοί. Όταν πήγαινε σε ένα καινούριο μέρος και ξεκίναγε μια καινούρια εκκλησία, δεν του ζήταγε χρήματα, επειδή δεν ήθελε ποτέ κάποιος να νομίζει ότι το κάνει για τα χρήματα. Οπότε αυτό που γινόταν ήταν ή κάποιες πιο όριμες εκκλησίες του στέλνανε χρήματα για να μπορέσει να κάνει το καινούριο έργο, ή αν δεν μπορούσαν να το στείλουν, δούλευε. Και αν και ξέρουμε ότι η εκκλησία στους Φιλίππους του έστειλε κάποια χρήματα ενώ ήταν στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δεν ήταν αρκετά, επειδή λέει όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη μαζί τους, δούλευε. Νύχτα και μέρα, για να μην επιβαρύνει κανέναν. Και ξέρουμε από τις πράξεις κεφάλαιο 18 πως ήταν σκηνοποιός. Και έτσι, έχουμε τον Παύλο, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και δουλεύει ως σκηνοποιός, αλλά εκείνες τις στιγμές που θα έπρεπε να ξεκουράζεται, δεν το κάνει, αλλά μελετάει και προετοιμάζει μαθήματα και διδάσκει. Και τους το υπενθυμίζει αυτό, επειδή είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Αλλά ξανά, αυτό που προσπαθεί να τους εξηγήσει εδώ πέρα, στην περίπτωση που κάποιοι τον κατηγορούν, λέει, καλά, δεν θυμάστε πώς ήταν η ζωή μου όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπου δούλευα και όταν δεν δούλευα, δίδασκα εσάς, σας φαινόμουν σαν άνθρωπος που προσπαθούσα να σας εκμεταλλευτώ και να σας πάρω τα λεφτά. Όχι βέβαια, και το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό στο εδάφιο 10 λέει, εσείς είστε μάρτυρες. Εσείς είστε μάρτυρες. Και ο Θεός, ότι με όσιο τρόπο και δίκαιο και άμεμπτο φερθήκαμε σε εσάς που πιστεύετε. Λέει, το ξέρετε αυτό, το είδατε αυτό. Είστε μάρτυρες. Και ο Θεός επίσης, ο Θεός που ξέρει τις καρδιές. Επικαλούμε το Θεό ως μάρτυρα. Ότι δεν σας εξαπατήσαμε, δεν ήμασταν πλεονέκτες ή τίποτα τέτοιο, αλλά ήμασταν όσοι και δίκαιοι και άμεμπτοι ανάμεσά σας. Τώρα, όταν λέει άμεμπτοι, δεν λέει ότι ήταν αναμάρτητοι και τέλειοι, εννοεί δεν ήμασταν ένοχοι για κάποιο πράγμα, δεν προκάλεσαμε κάποιο σκάνδαλο και το ξέρετε αυτό. Εδάφιο 11. Καθώς ξέρετε, ξανά, καθώς ξέρετε, ότι κάθε έναν ξεχωριστά, όπως ο πατέρας αδικά του τα παιδιά, σας προτρέπαμε και παρηγορούσαμε. Οπότε τώρα φέρνει μια καινούργια εικόνα.
του Πατέρα, που τους προτρέπει, δηλαδή τους καθοδηγεί στο πώς να ζουν. Και η λέξη παρηγορούσαμε, είναι υπέροχη λέξη στα αρχαία, είναι η ίδια λέξη, ή μάλλον έχει την ίδια ρίζα, επειδή εδώ πέρα είναι ρήμα, ενώ αυτό που θα σας πω τώρα είναι ουσιαστικό, αλλά έχει την ίδια ρίζα με μια λέξη που χρησιμοποιείται για το Άγιο Πνεύμα, όταν ονομάζεται ο Παράκλητος. Το παρά σημαίνει κάτι στο πλάι. Κλητός είναι κάποιος που έχει κληθεί, καλεστεί. Οπότε κυριολεκτικά, παράκλητος είναι αυτός που έχει κληθεί να είναι στο πλάι σου. Και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο Παύλος το χρησιμοποιεί εδώ για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ζούσε ανάμεσά τους. Ο παράκλητος, αυτός που έχει κληθεί να είναι στο πλάι σου, σημαίνει ότι είναι εκεί για να σε παρηγορήσει, για να σε διδάξει, για να σε καθοδηγήσει, να σε ενθαρρύνει. Είναι εκεί για σένα. Και όλα αυτά υπονοούνται μέσα σε αυτή τη λέξη. Εδώ είχαμε νέους χριστιανούς που δεν ξέρανε πολλά για τη Βίβλο και πολλά για τον Θεό. Είχαν ξεκινήσει ήδη διωγμοί από τους ίδιους τους συμπατριώτες τους. Και ο Παύλος λέει, ήμουνα σαν πατέρα σε εσάς. Σας δίδασκα, σας ενθάρρυνα, σας καθοδηγούσα, σας βοηθούσα στην κατάσταση που βρισκόσασταν. Τι θέλει κάθε καλός πατέρας για τα παιδιά του, εδάφιο 12. Διαμαρτυρόμασταν να περπατήσετε αντάξια του Θεού, που μας προσκαλεί στη δική του βασιλεία και δόξα. Τον Παύλο δεν τον απασχολεί απλά να ευχαριστήσει τον Θεό ο ίδιος, αλλά θέλει να δει και την Εκκλησία και όλα τα υπόλοιπα άτομα. Θέλει να τους δει όλους να ευχαριστούν τον Θεό. Και λέει, σας έλεγα να περπατήσετε αντάξια του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα σε ευαγγελικές εκκλησίες που λένε όχι, όχι, όχι. Δεν τους αρέσουν τέτοια εδάφια. Λένε, μη λες στον κόσμο πώς να ζήσεις τη ζωή του. Αυτό είναι νομικισμός. Αυτό δεν είναι νομικισμός. Δεν λέμε στους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον νόμο για να μπορέσουν να σωθούν. Αλλά δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη δικαίωση από τον αγιασμό. Όταν ο Θεός σε σώζει, σε αλλάζει. Δεν σωζόμαστε από τα καλά έργα, αλλά σωζόμαστε για να κάνουμε καλά έργα. Και ο Παύλος λέει, σαν πατέρας, σας δίδασκα, σαν παιδιά μου, σας έλεγα να ζείτε σαν χριστιανοί. Αποκαλούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς. Παίρνουμε το όνομα του Χριστού και το εφαρμόζουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Και αυτό πρέπει να ζούμε ανάλογα. Και ο Παύλος λέει, αυτό έκανα. Σαν πατέρας, σας δίδασκα, πως αν έχετε το οικογενειακό όνομα, να ζείτε σύμφωνα με αυτό. Σύμφωνα με τον Θεό, που μας προσκαλεί στη δική του βασιλεία και δόξα. Θα κλείσω με ένα τελευταίο πράγμα. Κάτι που όλη την εβδομάδα το είχα στο μυαλό μου, καθώς μελετούσα αυτό το κείμενο και έβλεπα πώς πρέπει να είναι οι ποιμένες, οι διδάσκαλοι. Νομίζω πως όλοι ξέρετε πως εγώ ο ίδιος γνωρίζω τις δικές μου αδυναμίες και ατέλειες πάνω σε αυτό το θέμα, στο να είμαι επιμένας. Και αυτό σας ζητάω να προσευχηθείτε για μένα, για να είμαι πιο ήπιος και γλυκός όταν χρειάζεται, αλλά συγχρόνως να είμαι δυνατός και σταθερός όταν σας διδάσκω. Κάθε φορά που διαβάζω τα κριτήρια για το ποιμένα, είναι κάτι βαρύ. Η ελπίδα μου βρίσκεται στο Β' Κορινθίους, όπου ο Παύλος μιλάει για το πώς πρέπει να είναι ο κήρυκας του Ευαγγελίου και κάνει την εξής ερώτηση. Ο Παύλος κάνει την ερώτηση, ποιος είναι ικανός σε αυτά τα πράγματα. Είναι καλή ερώτηση και καταλήγει λέγοντας, κανείς βασικά, αλλά η ικανότητά μας είναι από τον Θεό. Χαίρομαι που ο Ιησούς έχει πεθάνει για όλες τις αμαρτίες μου, συμπεριλαμβανομένων και των ατελειών μου ως ποιμένα. Αλλά προσεύχομαι για τον εαυτό μου και για όλους μας, για οτιδήποτε που μας έχει καλέσει ο Θεός, να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να κάνουμε αυτό στο οποίο μας έχει καλέσει. Και θα σας ζητούσα να προσευχηθείτε και για μένα. Ο Θεός να με βοηθήσει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.